Ζέμπρα και στο σημερινό επεισόδιο, αλλά πριν σα πω για το σημερινό επεισόδιο, θα σα βλέπω να κάνετε like, subscribe και ούτω καθεξής. Σήμερα το host, ακούστε και <συσίλια> λίγο σαν το κύμα τη θάλασσα. <συσίλια> στο σημερινό κρίμα, <συσίλια> έχω την τιμή να έχω μαζί μου έναν θεατρά άνθρωπο. <συσίλια> έναν ηθοποιό. <συσίλια> έναν. Ε, που το έχει με το γράψιμο. Έναν. Έναν, έναν που <συσίλια> θυμίζει και λίγο χαλακτοπολείο. Τι εννοείς! Τον τόλμη Μαδημητριού! Αυτό τι ήταν. Αυτό τι ήταν με το γαλακτοπολείο. Υπάρχει, Παπαδημητρίου. Α, υπά... κάτι σούπερ μάρκετ θυμάμαι. Αυτά τα σούπερ μάρκετ που γράφουν τα καρότσια τόλη. Υπάρχει και ζαχαροπλαστείο τόλη. Οκ, okay, οκ. Okay, Τέλος Τέλο πάντων, okay. τώρα εμεί δεν πληρωθήκαμε για όλε αυτέ τι χορηγίε, αλλά okay, δεν okay, πειράζει, okay, δεν okay, έγινε okay, και τίποτα. Γεια σου, Ζωή. Τι κάνει, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Έχει φτιάξει πολύ ωραία φάση. Ένιωσα λίγο αυτό που σου έλεγα μασόνο που μπήκα έτσι περίεργα εκεί. Δεν φαίνεται σαν να μην είναι τίποτα. Και Αλλά είναι, είναι, τα... είναι τα πάντα. Και είναι τα πάντα. Πω, πω, πω. <laughs> Είσαι με τριοφροσύνη βλέπω υπάρχει. Ε. Ναι, νομίζω τα ταυτιζόμαστε σήμερα. Είναι ο τα Τόλι είναι με το γυαλί του. Ναι, θα το βγάλω. Απλά θέλω να καταλάβει λίγο ότι <laughs> δεν με νοιάζει και τόσο. Τόλι για έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει και σε βλέπει πρώτη φορά στη ζωή. <laughs> ναι, τι, τι θα τρέξει, θα φύγει. Θα φύγει. Ποιο είσαι και τι κάνει αυτή τη ζωή. Ποιο είμαι και κλαίει φουλ. Είμαι ηθοποιό, είμαι σεναριογράφο, είμαι σκηνοθέτη. Τώρα ξυστημοθυμίζει. Θυμάσαι την ταινία με το Anger Management. Είναι σε ένα group therapy και του λέει Ποιο είσαι. Και λέει ο Άνταμ Σάντλερ. Ε, δουλεύω εκεί, κάνω αυτό το λέει stop. Αυτό θα ποιος σου έκανε. Ποιο είσαι. είσαι αυτό, 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 είναι στην ταινία. Και τον μουρλένει τον Σάντλερ. Σηκώνεται και τα σπάει όλα. Ποιο είσαι όμω, στα αλήθεια, τόλι. Αποστόλη. Πονεμένο άνθρωπο είμαι κι εγώ. Λέγε μόνο. Όχι, ρε, τώρα είμα... δεν θα το κάνω αυτό. Είμαι κρίμα πάντω. Είμαι κρίμα. Είσαι κρίμα, μα Είμαι, είμαι, είμαι κρίμα. Πολύ κρίμα είμαι. Όσοι με γνωρίζουν το ξέρουν αυτό καλά. Κοίτα, αν βγάλει το γυαλί και δείξει στον κόσμο το μάτι. Εκεί φαίνεται ακόμα πιο πολύ το κρίμα. Κρύβει μια θλίψη μέσα σου. Που... Όχι μέσα μου και έξω τη βγάζω. Με αγάπη, μην τη ναι. βγάλει έξω εδώ πέρα. Όχι, όχι, όχι. όχι. Oh. όχι. <śles> όχι. Ποιο είναι ο τόλμη, ρε παιδιά, Γιάννη, που δεν σε ξέρει. Ξέρουμε ότι είσαι στη Μουρμούρα, <cla> ναι, 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 ξέρουμε ότι ναι, ναι, ναι. γράφει για το Μουτσινά. Το ξέρω, ξέρουμε ότι ε, έχει γράψει τη μαύρη σαμπούκα και παίζει και όλα στο <σίωση> θέατρο. Ναι. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτά. Είμαι ένα άνθρωπο σχεδόν σαν όλου του άλλου. Σχεδόν. Άντζελα Δημητρίου. <laughs> Κάτι τέτοιο έχει πει. Είμαι και εγώ σχεδόν κοινή νητή, σαν εσά. <laughs> Δεν το καταλαβαίνω όμω προφανώ κι αυτή. Όχι, ρε, μια χαρά. Ε, είμαι... Έχω βρει πάρα πολλού ανθρώπου που είναι σαν και εμένα και χαίρομαι γι' αυτό. Είμαι λίγο περίεργο τύπο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, έχω πολλέ αντιφάσει, νομίζω. Η μεγαλύτερη σου αντίφαση. Αυτό να να σπ... Η μεγαλύτερη μου αντίφαση είναι αυτή. Ότι γενικά δεν είμαι. Με ρωτάει ο κόσμο, Α τι χαρούμενο και αυτά θα ήσουν και μικρό και στην παρέα. Και δεν είμαι. Ποιο το είπε αυτό. Το λένε. Ε... Όχι, ρε αγάπη μου. Εγώ... Η επόμενη τι... ερώτηση τι... ήταν για... να μου πει ναι. για τα παιδικά σου χρόνια. Αλήθεια. Ναι. Ναι, ναι. δεν ήμουνα. Δεν ήμουνα πάντω. Είχα πάντα την ατάκα, βέβαια, στην παρέα. Δηλαδή θα έλεγα εγώ ένα πράγμα ω ατάκα ας πούμε, και θα έμενε μένει ακόμα και τώρα. Θα πάω στη χαλκίδα και μου λένε αυτό οι φίλοι μου πούμε, που έχουμε βρεθούμε 20 χρόνια. Είχε έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να αντιμετωπίζεις τη θλίψη σου σε πολλά εισαγωγικά ή, είναι, mm. ή το θυμό σου mm. ή, mm. ή... Mm. όλα αυτά που ένιωθες σαν παιδί με το χιούμορ. Ε, έβγαινε, αυτό έβγαινε, ναι. Αλλά δεν ήμουν ποτέ ο... η χαρά της παρέας, η ψυχή της παρέας. Ναι. Το οποίο νομίζουν περισσότεροι ότι θα ήμουνα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ήμουνα. Αυτό είναι μια μεγάλη αντίφαση, ας πούμε. Ή, ε, δεν, είμαι, ε, δεν είμαι αυτό που παίζω. Που οι περισσότεροι, ας πούμε, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είμαι κάτι άλλο από αυτό. Δηλαδή, στη μουρμούρα, ειδικά ας πούμε, όσοι το βλέπουν αυτό το σύρελ και τα λοιπά και με έχουν ταυτίσει με τον Ηλια Κανάτη. δεν, δεν νιώθουν ότι μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Σε διόδια μου έχουν πει ότι με ανησυχία στα μάτια του, γιατί είστε τόσο σοβαρό, Τύπου, τι έχει συμβεί, Τι έγινε κάτι. Ναι, ενώ εγώ ήμουν στο λιοπύρι μέσα και οδηγούσα, α πούμε, και πλήρωνα και έπρεπε να πω τι. Αλλά άλλο, ο άλλο περιμένει μια πιο πολύ χαρά από αυτή που φέρνω εγώ. Γι' αυτό τέλος πάντων δεν και τα του. Υπάρχει τελικά άνθρωπο που θα ζήσει να δει το τέλο τη μουρμούρα. Όχι. Νομίζω πω όχι. Δεν θα υπάρξει άνθρωπο να ζήσει να το δει αυτό το τέλο. Ε, νομίζω, νομίζω ο κόσμο θα καταστραφεί θα έχουμε κάποια αποκάλυψη, κάποια ζόμπι και μια τηλεόραση κάπου αφημένη μακριά. Φαντάζω ένα πλάνο που όλο το είναι το, το κάνει τίποτα κάνει. με τον καπνό και αυτά, το Walking Dead. Και από κάπου ακούγεται τερε και παίζει το νέο επεισόδιο. Δείτε στα νέα επεισόδια της Μουρμούρας. Θέλω να μου πεις πώ πώς μπήκε στη ζωή σου όλο το κομμάτι της συγγραφή και της υποκριτικης mm -hmm. Τη συγγραφή μπήκε από πάρα πολύ μικρός. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν θυμάμαι δηλαδή ακριβώς πότε. Θυμάμαι ότι δεν ήμουνα και οι γονεί μου δεν ήταν και ιδιαίτερα θεατρόφιλοι. Να πει να μην πηγαίνανε στο θέατρο. Μια παράσταση όλη και όλη είχα δει. Που είχαμε έρθει στην Αθήνα γιατί μέναμε στη Χαλκίδα. Έμενα στη Χαλκίδα. Και είχαμε έρθει να δούμε το βγάλει τον Υπουργό από την Πρίζα. Ήταν ένα πολύ ωραίο έργο. Έπαιζε τότε την Κόνστα, ο ίδιο ο Ρέπα. Για ρε. Ναι, ναι, ναι. Τέρατα, hello. τέρατα. Και θυμάμαι τότε ότι μπήκα μέσα, είδα την παράσταση και με το που μπήκε και ξεκίνησε, ένιωσα ότι αυτό εδώ θέλω, εδώ θέλω να είμαι, αλλά όχι εδώ που κάθομαι. Θέλω οι άλλοι να κάθονται και εγώ να είμαι εκεί. Αυτό ήταν μια αίσθηση, δεν καταλάβαινε. Γράψιμο από το δημοτικό ξεκίνησε. Δηλαδή έπαιρνα και έγραφα. Ή έβλεπα κάτι, μια ταινία, α πούμε, και μετά πήγαινα σπίτι μου έγραφα μια παρόμοια ταινία. Okay. Ταινία ολόκληρη τώρα. Ναι, ναι, ναι. Παρόμοια ναι. τύπου, απλά άλλαζε τα ονόματα. Έκανα, ναι. Έπαιρνα την ίδια αφορμή, α πούμε, πάνω κάτω το ίδιο story, κάτι τέτοια έκανα. Οκ. Okay. Ναι. Αυτή ήταν η αρχή για να κάνεις κάτι... Για να γράψω, ναι, ναι, ναι. Έγραφα, πολύ το θυμάμαι. Ε, η σκηνοθεσία δεν την καταλάβαινα τι είναι τότε. Αλλά το έκανα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πήγαινα στο δημοτικό στο σχολείο με χαρτιά, σκηνέ χαρτιά που είχα γράψει σε άλλ, με τους παιδιά στην τάξη, ε, να το παίξουν αυτό το πράγμα. Και να συμμετέχω κι εγώ. Δηλαδή, ένα από του ρόλου έκανα κι εγώ. Τέλειο. Ήθελε, ναι. είσαι ο Χάρη ήσουν ο Χάρη Ρώμα του Δημοτικού. <laughs> ναι, ήμουνα. Ήμουν ο Χάρη Ρόμα του Δημοτικού Και τα παιδιά εντάξει το κάνανε, του άρεσε μετά το απευδίσαν, δεν το κάνανε και θύμωνα πάρα πολύ. Πόσου κύκλου Κωνσταντίνου και Ελένη πια να παίξουνε. Ναι, δεν μπορούσαν. Δεν λοιπόν, θυμάμαι ότι του έβαζαν να κάνουν τη σκηνή από τον Τιτανικό που είχα δει. Α, ah, τρίγκερ. Ναι, 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 ναι του έβαζαν να το κάνουνε. Το κάνανε και αυτοί. Δεν ήταν και τόσο. Εντάξει. Νομίζω το ίδιο, ακριβώ το ίδιο κάνω και τώρα. Νομίζω και αυτό βρίσκω αυτή τη χαρά και με στην ψυχολόγο το έχω βρει αυτό. Ότι γιατί κάνω ακριβώ αυτό που ήθελα να κάνω παιδί. Δηλαδή έχει μια πολύ ωραία παιδικότητα αυτό μέσα. Αλλά μετά χάνεται αυτό γιατί δεν. Ναι, εντάξει, όταν δεν κάτι πα να το κάνει δουλειά και πρέπει να πληρώνει από αυτό, ναι, ναι, λίγο ναι, η συνταγή. Ναι, ναι. ναι. Άρα προτιμά να δουλεύει μπροστά από τι κάμερε ή πίσω. Αυτό το και μπροστά και πίσω μ' αρέσει. <laughs> αυτό όμω. <laughs> είναι αναπεριόδου. Δηλαδή, άλλε φορέ έχω περισσότερη ανάγκη την έκθεση και την τρέλα που έχει η έκθεση και την ανασφάλεια αλλά και το μπουστάρισμα που έχει, και άλλε φορέ νιώθω ότι έχω περισσότερη ανάγκη να είμαι πιο πίσω και να κάνω, ξέρει, να δημιουργώ στο έτσι. Γιατί έχει μια άλλη δωνή αυτό το okay. να είσαι backstage. Ε, αυτή τη στιγμή θέλω πολύ μπροστά. Γενικά, εδώ και 2-3 χρόνια θέλω μόνο μπροστά. Αλλά εντάξει, γράφω και δεν μπορώ και να μην γράφω. Τώρα με γράφω τίποτα. Μα είναι και αυτό πια κατάρα. Μόνο όταν είμαι ξυποτέ δεν γράφω καθόλου. Όταν είμαι ερωτευμένο. Τι? Καθόλου καθόλου. καθόλου. Πώ γίνεται αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Μ' αρέσει τόσο πολύ προφανώ η φάση μου ή μ' αρέσει. Ασχολούμαι τόσο πολύ. Yeah. Δεν με ενδιαφέρει να δημιουργήσω κάποιον ανάλογο. Τώρα να είσαι ερωτευμένο. Ε, τώρα όχι, όχι. Όχι ακριβώ. Τι πιστεύει ότι ήταν αυτό που διαμόρφωσε το δικό σου χιούμορ? Γιατί ο καθένα έχει μια yeah. διαφορετική αφορμή για να ξεκινήσει να κάνει τον κόσμο να γελάει. Λοιπόν, ένα ελληνικέ ταινίε σίγουρα. Ο πατέρας, αγαπημένη ελληνική ταινία. Αγαπημένη, αγαπημένη. Δεν μου έρχονται. Πολύ... Δεν γίνεται να μπει στο κλάμα, βγήκε το παράδειγμα. Α, όχι, εγώ λέω για πολύ πίσω ελληνικέ. Εννοείται το κλάμα. Δεν το ναι. Σε, εντάξει. Δεν υπάρχει άλλη ελληνική ταινία. Εννοείται από το κλάμα. Ναι. Όχι, 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 Είναι τέλειο. Σου λέω για πιο πριν. Λέει, ο πατέρα μου έβαζε να βλέπω. Με έβαζε. Με δεν είναι κιόλα. Αλλά το είχαμε στο σπίτι, ήταν χαρά να κάτσουμε να δούμε μια ελληνική ταινία, σακελάριο ας πούμε. Ε, ο Χατζηχρήστος, όλοι αυτή ο τρόπος που εκφράζει ο Γκιονάκης ή τέτοιοι. Ε, Βλαχοπούλου πάρα πολύ. Ε, αυτοί ήταν όλοι ε, επιρροή για μένα, πολύ. Μετά η τηλεόραση ε αυτοι ηταν ολη ήμουν από παιδιά που έβλεπε πολύ τηλεόραση, το είχαν και πολλοί γονείς μου αθώτη. Δεν βλέπει το παιδί τηλεόραση. Έβλεπα και πράγματα που δεν βλέπαν οι συμμαθητέ μου. Με αφήνανε δηλαδή να τα δω. Και εσύ μπροστά στη τηλεόραση μεγάλωσες. Μεγάλωσα λίγο μπροστά στην τηλεόραση, μέχρι που βγήκα έξω μετά και... Βγήκα πολύ έξω, δηλαδή δεν ξαγήρισα <laughs> να δω τηλεόραση. <laughs> ε... Μέχρι όλο, που όλο. δούλεψες στην τηλεόραση. Ναι, ναι. Ε, Ρώμα έχω δει πάρα πολύ. Ε, Ρίγα Αποστόλου έχω δει. Ε, ε... Πολλά ρε, Παπαθανασίου. Ό,τι δηλαδή κωμικό, τον Καμπουτζίδη έχω παρακολουθήσει. Ό,τι επικό ελληνικό κωμικό έχει διαθέσει δι, σύγχρονη, σύγχρονη εποχή. Το έχω δει, ναι, ναι, ναι. Το έχω δει και με έχει επηρεάσει, νομίζω. Και ταυτόχρονα και απ' έξω διάφορα. Και κωμικά, αλλά και όχι. Το Ταραντίνο μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Που δεν είναι να πει Με τίποτα. Αλλά είναι κιόλα λίγο. Ναι, η καξ. αισθητική. Δηλαδή η βία που υπάρχει, εγώ και στα έργα, το κάνω αυτό. Δηλαδή δεν έχω γράψει έργο που να μην έχει μέσα λίγη βία. Αλλά με κωμικό τρόπο. Ναι ναι, 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 ναι. Αλλά υπάρχει βία. Δηλαδή και η σαμπούκα μια βία ξεκινάει. Μια ληστεία κλε... ναι. είναι ένα όπλο και θα σε σκοτώσω. Ε, θες να μας πεις λίγο για τη μαύρη σαμπούκα, Γιατί. Θέλω, δεν θέλω, θα πω. Θα σου πω όμω εγώ τώρα. Γιατί... Ναι, ναι. γιατί εγώ μέσα από τη μαύρη σαμπούκα σε γνώρισα. Δεν έβλεπα τηλεόραση, δει... δεν έβλεπα, Τιλόραση, δεν έβλεπα ναι, τίποτα. Ναι. Οπότε με πήρε μια μέρα ο Μήνο από το χέρι. Μήνωστε ο Μήνο Θεοχάρη, τα φιλιά μου. Ο και μου λέει «Θέλω να σε πάω να δούμε μία παράσταση ναι. που θα σε αρέσει πάρα πολύ, τη γράφει ένας φίλος μου, θα, θα τρελαθεί. Και μπαίνουμε ναι. μέσα ναι. και λέω τώρα Πού ήρθα, θα είναι ναι. cringe άμα δεν γελάσω, γιατί ναι. ο άλλο με έχει φέρει ξέρω και εγώ... Και σε έχει προειδεάσει Και με έχει προειδεάσει ναι, ναι. και έχει τύπου με την ψυχή του με έχει φέρει, ναι, γιατί λέει ναι, ναι, θα σου ταιριάξει ναι. φουλ. Ναι. Και πραγματικά γέλασα πάρα πολύ, okay, γιατί yeah. είχε κάποιε αντιθέσει. Δηλαδή, εσύ και ο Αντώνης, ας πούμε, yeah. δεν, δω, δω, το Αντώνη, α πούμε, παίξατε δύο τελείω κόντρα ρόλου. Βέβαια, ξέρει τον Αντώνη καλά. Δεν το ξέρει όμω, το ξέρει. Όταν... Εμφανισιακά ήταν καμία σχέση. Είμαι... Ο Αντώνη είναι ένα τύπο πιο. Μπρουτάλ εμφανισιακά. Μπρου... πιο μπρουτάλ από μένα. Εμφανισιακά, ναι. Oh my God, και εσύ είσαι λίγο πιο oh God, queer God, looking. Τι! <laughs> Όντω ισχύει αυτό. Okay. ισχύει. Δηλαδή, ναι, αν ναι, είχαν... Ναι, ναι, ναι. να... Είναι ρε παιδί μου, ναι. έχετε αυτή την αντίθεση. Αυτό είναι πιο πολύ εφασέως νομίζω. Αυτό δεν είναι ο όρος, δεν ξέρω και τον όρο. Στη ζωή του, αντίστοιχο. Ναι. Στη ζωή, Στην του, του, Στην ζωή του, του είναι εφασέως φασέως τέλο πάντων. Και καλά τώρα, φασέως ξέρω κι εγώ καλά, αυτό. Καλά. Βέβαια, αν γνωρίζει καλύτερα τον Αντώνη, μετά συνειδητοποιεί ότι έχει πολλά κοινά με το ρόλο. Επειδή μου το ξέρω 12 χρόνια το για μένα, Τι μπρουτάλ, δεν μου πάει. Εμφανισιακά, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί μόνο μπρουτάλ δεν είναι ο άνθρωπο. Όχι, με αυτό σου λέω, <laughs> καμία σχέση. Εμφανισιακά είναι μπρουτάλ. Έχει τα μουσια <laughs> ναι. έχει ένα λίγο πιο φασέικον. Φασέικο, ναι, αυτό, αυτό. Poppy. Ναι, και εγώ κάνω που είμαι ο queer, κάνω τον απολύτω α straight. Το straight δε, που δε, ακούει βάζει, λαϊκά και. Το ταξιτζί, ναι. Είναι δύο τύποι. Ένα bromance είναι. Ισχύει, 100%. 100%. Είναι ένα bromance που δημιουργείται από μια ε, εντελώ κουλή κατάσταση που ένα μπαίνει να ληστέψει, ε, ο άλλο. Ε, τι να κάνει, ας πούμε, κατά λάθο μπαίνει στο δικό του διαμέρισμα, τα λέω για εσάς η ζωή, το έχει δει. Ε, και αρχίζει και δημιουργείται μια φιλία, από το πουθενά. Με την αστυνομία από κάτω. Με την αστυνομία τα κανάλια από κάτω. Ένα πτώμα. θα το πω, θα το πω και αυτό. Ναι, θα το πω. Μέχρι εκεί θα πούμε όμως. Ναι, ανάμεσα στα πόδια του. Και το, το ενδιαφέρον είναι η δυσκολία επικοινωνία που έχουν αυτοί οι δύο. Οι άνθρωποι, πάρα πολύ μεγάλοι. Το πόσο πολύ διαφέρουν, αλλά τελικά μοιάζουν. Και το. Και το πώ, α πούμε, για μένα τώρα προσπαθώ να το δω λίγο απ' έξω, πώ αφηγούνται την, την ιστορία του. Ε, με έναν τρόπο πάρα πολύ αστείο, δηλαδή λένε και πολύ σοβαρά πράγματα Καλά, ναι. σε δεύτερο διάβασμα, τα οποία και εγώ δεν τα έχω στο νου μου. Εμένα δηλαδή μου τα έπανε, δεν είναι ότι έγραφα εγώ και λέω λοιπόν εδώ τώρα ψυχογράφημα τι να κάνω. Αλλά τίποτα, αρχίδια, καμία σχέση. Ότι να βγει ατάκα, να βγει ατάκα. Και νομίζω ότι και καλή στιγμή τώρα, δηλαδή μετά τη φετινή χρονιά, είναι πολύ καλή στιγμή μας. Γιατί και αυτό ξέρει, το βρίσκει και το χάνει το ρόλο. ναι, βέβαια πάει και πολύ καλά. Έτσι γίνεται χαμό. Έχουμε, έχουμε βρει την επαφή με τον κόσμο, ρε παιδί μου. Έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει, νομίζω. Ενώ το θέατρο είναι πρόζα. Και το τραγούδι, με έχει την μπουκα. Το τραγούδι. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα. Α πούμε, αυτό δεν ξέρω πώ το έγραψα. Γιατί Είμαι ένα δοχείο που λέγαμε. Ότι έρχεται ο Θεός και δίνει γιατί αυτό. Γιατί αυτό. Παπαδημητρίου. Τι είναι ο Τόλη Παπαδημητρίου. Ποιο είναι ο Τόλη. Το δοχείο. Ένα δοχείο αυτό. Που το γεμίζει ο Θεό. Αυτό το γεμίζει ο Θεό. Αυτό το τραγούδι, α πούμε, θα μείνει Βάλε για πάντα. Βάλε πίσω το γυαλί και πε τη μετάκα. Εγώ είμαι ένα δοχείο. αυτό, αν το δει η μαμά μου. Δεν το δει. Αλλά όχι, να σου πω κάτι, τα ψάχνει. Τέλο πάντων τώρα. Είμαι ένα δοχείο. Να το πω direct. Είμαι ένα, είμαι ένα δοχείο που το γεμίζει ο Θεό. Αυτό τώρα, α πούμε, αν το ακούσει ο ψυχολόγο μου, θα μου πει πήγαινε στον ψυχίατρο για φάρμακα. 100%. Ότι είσαι ένα δοχείο. Ευτυχώ δεν μου μιλάει ακόμα αυτό. <laughs> α, νόμιζα ότι είναι ψυχίατρο. Όχι, όχι, δεν έχω ακούσει εντολέ. Θα γελάσετε τέλο πάντων να με έρθετε. Όχι, έχει πολύ πλάκα. Έχει γέλια. Το διασκεδάζουμε κι εμεί. Αυτό ήθελα να πω ότι γινόμαστε λίγο παρέα πια με τον κόσμο. Ενώ δεν είναι stand-up, ενώ δεν έχει καμία σχέση, είναι μια πρόζα. Αλλά του κάνουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, να αισθάνονται ότι είμαστε όλοι μαζί μια παρέα μέσα σε αυτό το σπίτι. Θα παίξει και το καλοκαίρι. Θα παίξει και το καλοκαίρι παντού. Δεν ξέρω, δηλαδή, έχω ένα πρόγραμμα που. Τι να σου πω, Ξεκινάει από την Αλεξάνδρεια, ε, ξεκινάει από το Βεάκιο, Βεάκιο 6 Ιουλίου. Okay. Σα παρακαλώ. <laughs> ναι, σα κλειπαρώ πια. Είναι πολύ μεγάλο θέατρο. Τελείωσε. Είναι πολύ μεγάλο. Δεν τον παρακαλά στον κόσμο να έρθει. Εννοείται καλέ, θα τον παρακαλάω σιγά. Ελάτε. Καλά, να σου πω και κάτι κοίτα, κοίτα. Έρθεν, έρθεν, έρθεν και Δεν κοιτάω Δεν έρθει, δεν έρθει γιατί Θα το μια χαρά είναι η φάση. <laughs> Όποιο θέλει, παιδιά. Θα... <laughs> δεν τρέχει. <laughs> δεν επιτυχία μου εγώ την κάνω. <laughs> και τέτοια. <laughs> Λοιπόν. Βάλτε γυαλί. Όταν δεν μπαίνει αυτό ο χαρακτήρα, θα βάζει το γυαλί. <laughs> γυαλί. Ε, όποιο θέλει, όποιο δεν θέλει, δεν τρέχει και κάτι δηλαδή. Ε, Αλεξάνδρεια ε... από το Λεμαίδα, Ριδέα, ε... Θεσσαλονίκη 16 Ιουλίου, Α, πολύ σε όλη σημαντικό. Την ναι, Χαλκιδική, Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα. Μετά εδώ η Λιούπολη, μετά Πρέβε, Ζάρτα, Γιάννενα, δεν ξέρω πού, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά. Αυτά είναι κάθε μέρα, δεν δηλαδή, 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 μετά το άλλο. Θέλω να μου πει ναι. κάτι κουλό που έχει συμβεί mm. στη Σαμπούκα. Από τεχνικά να μην μπαίνει η μουσική εκείνη την ώρα και να είμαστε σε μια απίστευτη έκθεση. Ναι. Ή στο τηλέφωνο. Έχει γίνει το κουλό. Δεν παίρνουν τα τηλέφωνα σωστά. Ε, έχει, δεν ξέρω, έχει μπερδευτεί ο άλλο. Και είναι σε ένα απόλυτο πανικό που πρέπει να χτυπάει το ένα και να. Και μόλι δεν χτυπάει τη μία, εντάξει, το προχωράω και έχω κάνει το επικό. Mm. Δεν χτυπάει και τη δεύτερη. Mm. Και, ε, α, όχι, παίζει κάτι άλλο τη δεύτερη και όπω είμαι εγώ, κάνω έτσι. Και γυρνάω προ την κουίντα Και κάθομαι. Και τα παρατάω, το έχω παρατήσει. Και ο Αντώνη είναι. <laughs> Κύριε, Βλάση. <laughs> Κύριε Βλάση, το τηλέφωνό σα, ενώ δεν χτυπάει τίποτα. Δηλαδή, ένιωθα στον ήχο του, το παρακαλέτω. Μην με αφήνει μόνο. <laughs> μη με αφήνει μόνο. Μου. <laughs> ναι. ναι, τον άφησα. Μέχρι που πάντων άλλο το έβαλε. Πολλά να γελάμε εμεί, πάρα πολλά. Ειδικά ο Αντώνη, τον πιάνει το γέλιο. Oh, το Αντώνη τον πιάνει πολύ συχνά. Εμένα δεν με πιάνει συχνά. Αλλά εάν με πιάσει. τε Τέλεια. Δεν έχει κάτι άλλο. Πώ μπορεί να κρατηθεί. <σχεστή> όχι τύχη, α πούμε, να δει ποτέ κάποιον στο κοινό δικό σου φίλο που πεθαίνει από νευρικό και να μπορεί να κρατηθεί. Όχι. Γιατί νομίζω φίλ. ότι αυτό είναι χειρότερο. Όχι, 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 όχι. Δεν έχω δει. Το χειρότερο είναι ο συμπέκτη, ρε. Το χειρότερο είναι αυτό. Επειδή το έχουμε παίξει πάρα πολλέ φορέ. Επικρατεί μια απίστευτη χαλαρότητα πάνω στη σκηνή, το οποίο είναι πολύ θετικό ναι. στο αποτέλεσμα, γιατί ναι. βγαίνει φυσικό. Δεν πιστεύει κανένα ότι παίζουμε κάποιο ρόλο. Όμω αυτό δημιουργεί και μια. χαλαρώνει οι άμυνέ σου. Ναι. Οπότε λίγο, εγώ το κάνω πολλέ φορέ και επίτηδε, λίγο του αλλάζω, του αλλάζω έναν τονισμό. Ή θα του πω, ξέρω εγώ, πολύ σιγά. Κάνω και τέτοιε πουτανιέ για πλάκα. Σήκω, φύγε. Αυτά είναι δικά μα αστεία, ρε παιδί okay, μου. Κατάλαβα. Ναι. Έρχεται κοντά μου πολύ σοβαρό να μου πει: Δεν γνωρίζετε τον Σαλβαντόρ Α πούμε, μια ατάκα που έχετε πολύ κοντά μου και εκεί θα το πω. Συγγνώμη, ε? αυτό θα το πιάσει αυτό. Και τελείωσε μετά. <Τελείως> Έχει αισθανθεί ποτέ σου άβολα λόγω τη αναγνωρισμότητά σου που ήρθε πολύ απότομα τα τελευταία χρόνια, Ναι, ναι. Έχω αισθανθεί κυρίω με, με τα παιδάκια. Γιατί τα παιδάκια δεν έχουν το κοινωνικό. Δεν μπορούν να σκεφτούν ποτέ ότι τώρα αυτό κάτι άλλο κάνει. Και είναι πολύ OK, είναι παιδιά, δεν χρειάζεται να σκεφτούν τίποτα. Και αντίστοιχα και εγώ δεν διανοούμε. Εγώ ο Τόλη από Παπαδημητρίου. Αυτό τέλο πάντων είναι άλλο αστείο. Με τι λένε ότι φίλοι μου. Εγώ ο Τόλη από Παπαδημητρίου. Ε, δεν μπορώ να διανοηθώ να πω σε ένα παιδί σηκωφί. Δηλαδή, έλα. Τέλειο. Σηκωφί από τώρα. <laughs> ε, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. <laughs> σε ενήλικα μπορώ. Ναι. Ότι ρέμισε λίγο. Και έχει τύχει μία φορά πολύ συγκεκριμένη που είμαι σε μία πολύ άβολη κατάσταση Πολύ, πολύ άβολη όμω, σε αμηχανία και με έναν άλλο άνθρωπο που δεν γνωρίζω, είναι όλο αμήχανο από μόνο του, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και υπάρχει ένα κτέλ με παιδάκια που είναι σε εκδρομή. Και βλέπω το άϊχο με την άκρη του ματιού μου, το. Yeah. Πού θα έρθει ο ήχο. Και κάθομαι σαν έκθεμα, σαν μαλάκα έτσι. Ε, και περνάει το κάθε παιδί και βγάζει τη φωτογραφία του. Αυτό α πούμε με έχει κάνει εκείνη τη στιγμή να νιώσω αμήχανα. Το θυμάμαι. Το <laughs> περίμενε όμω αυτό ότι όταν ε, όλο αυτό, ναι, ότι ναι, θα ναι. νιώθει άβολα, ή ξεκίνησε ότι Αχ, τι ωραία που θα είναι αν γίνω διάσιμο, α πούμε. Πάντα ήθελα, πάντα ήθελα, όχι, απλά να, όχι να με ξέρουν απλά, ε, να με αγαπάνε να με αγαπάνε. Αυτό το θέλω, είναι ξεκάθαρο. Με πόσα τραύματα έχει και εσύ. Έχω πάρα πολλά, αλλά ελπίζω να μην τα πούμε τώρα. Όχι, όχι. Α, όχι, εντάξει. Όχι. Έχω όμω, ναι. Αλλά ήθελα δεν αυτό. θα σε ρωτούσα. Ήθελα αγάπη. Δεν ήθελα δηλαδή, να με ξέρει ο άλλο Ντέκε ναι. ναι. Σόνι. το... Ξέρει, Ροξτάρι Λίκη. Πολύ θα ήθελα και το Ροξτάρι Λίκη, αλλά ότι να... δηλαδή, αυτό συμβαίνει. Με γουστάρουνε, πώ να σου πω, με, με... δεν έχω απόσταση εγώ. Ναι. Δεν του βγαίνει απόσταση. Με πιάνουνε, με αυτό, προχθέ ήμουνα για ένα μπάνιο, α πούμε, ήμουνα στην τουαλέτα. Ήμουνα σε. Ναι, 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 εκεί που κάνουν, που έχει και ντου και τουαλέτα και όλα μαζί. Και ήρθε μια κυρία έτσι ηλικιωμένη, η οποία με έπιανε από το χέρι, με πήρε και μου λέει: Ελά εδώ, έτσι. ελαδώ. Να με πάει στον, στον γιο τη, δεν ξέρω τι ήταν ο άλλο. Ελά, ζωή μου, για αυτό, αυτό, είναι ωραίο. Ναι, όντω ισχύει. Ναι, ωραίο. Τέλο πάντων, μου κάνει. Πιάστε με γενικά στον δρόμο, με δείτε. <laughs> τι να <laughs> πω Ωραία. <laughs> Εντάξει, όχι όλοι. Όχι όλοι. Θέλω να μου πει λίγο πώ είναι να γράφει για μία εκπομπή τόσο δημοφιλή και τόσο διαφορετική από τι άλλε, σαν αυτή του Νίκου Μουτσινά. Φρίκι. Φρίκι. Πολύ ωραίο από τη μία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν μου το είπε στην αρχή. Τώρα μιλάμε τέσσερα χρόνια πριν, έτσι. Ε, ε, λέω ο γαμό, ξέρω εγώ, ναι, πάμε να το δούμε. Ήταν κάτι καινούριο. Σκεφτόμουν εγώ τα δικά μου και ο Γκουντι έγραφε σε άλλου και δε, τα δικά μου. Ε, και μετά κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι αυτό δεν έχει κανένα σταματημό. Η καθημερινή εκπομπή δεν έχει δεν, τίποτα. Τίποτα. Είναι αυτό. Είναι μονίμω αυτό. Το οποίο βέβαια έχει και μια δόση αδραιναλίνη τεράστια. Κάθε μέρα πρέπει να σκεφτεί κάτι αστείο, καινούριο. Ναι, ναι, ναι. Επικαιρότητα πάρα πολύ. Δηλαδή ένα, μια, μια ρουτίνα του. Ε, φτάνει 7 η ώρα, α πούμε. Θυμάμαι, μου στέλνε τα θέματα η Αγγελική. Μιλούσαμε με την Αγγελική. Τι τραγούδι θα βάλει αυτό, με τον άλλον, τι γίνεται. Να περιμένει, ξέρω εγώ, μέχρι τι 2 η ώρα το βράδυ να τελειώσει το GNTM για το τι θα γίνει. Μιλάμε για μια παράνοια. Έγινε απίστευτο κουτσομπόλη με αυτή την εκπομπή. Ε, τα πάντα. Προτου... Δηλαδή είχα πάρα πολύ καιρό να πάω σε μια παρέα, να πούνε κάτι και να πω εγώ τι και λέτε ξέρω... ρε. Όχι, να πω τι λέτε, πότε έγινε αυτό. Ήξερα από την ώρα που ξεκινάω να ανοίξω στόμα το στόμα του ότι παιδιά έγινε. Ήξερα τι θα πει γιατί το έχω δει, το έχω γράψει, το έχω. Έχει τελειώσει για μένα. <laughs> το αυτό δεν μου είναι, είναι νέο. Έτσι ξεκίνησε και η αγάπη σου για το μαυρίκιο και ο μαυρικίου. Η αγάπη μου. Όχι, δεν νομίζω. <laughs> <laughs> δεν νομίζω ότι ο Μουτσινά και εκπομπή. Ο μαυρικίο είναι παντού. Μα αυτό ήτανε, που κάνει. Τώρα ήτανε. Τώρα είναι. το έκοψε, το έκοψε, το έκοψε. Τώρα βγάζει κανένα δυο βίντεο και του έγραψα και μια φορά κιόλα ότι. Πού είσαι, μου έλειψε. Όχι, πού είσαι, που του έγραψα που... από κάτι. Ένα... Γιατί ήταν ένα βίντεο που έλεγε μαγειρικά. Και τώρα είχε υλικό σχεδόν μου ελειψε οχι που εισαι του εγραψα απο γιατι ηταν ενα βιντεο που ελεγε μαγειρικα και τωρα ειχε υλικο σχεδον μου πασαρι Και του λέω ετοιμάζομαι. Και μου λέει για σένα το κάνω. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ αστεία αυτή η κατάσταση. Ναι, οκ. Okay. Μου φαίνονται περσόνε αυτή. Και επειδή του γνώρισα και στο τζαστ. Ε, θεώρησα ότι με το Τζαστ που τους γνώριζα θα μου έφευγε αυτό ότι λέω τώρα εντάξει. Όταν ντρεπόμουν και λίγο. Τίποτα, τίποτα. Η γνωριμία σα πώ ήταν μετά από όλα αυτά τα TikTok που είχε κάνει. Α, άβολο, και τα story? άβολο, τα άβολο. Ήταν βρε τέρας. άβολο. μωρέ. Σιγά το άβολο τώρα. Ξέρω. Όχι. Ήρθε και μου λέει βρε τέρας, μου λέει τι έχει βγει το στόμα σου. και <laughs> κάτι τέτοια. Του λέω, εγώ έκανα την τρελή. Δεν ξέρω τι μου λε. <laughs> <laughs> ότι έλα, μπορεί πλάκα κάνουμε και τέτοια. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά ήταν. Okay. Δεν, δηλαδή δεν έγινε ποτέ τόσο θέμα. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, νομίζω ότι κι αυτός νομίζει, κάνεις, πομικά, και αυτό Μα... το καταλάβουν ότι το κάνει κομικά και δεν το έκανε με, δεν το έκανες με προσβλητικό τρόπο. Όχι, αφού και αυτοί τρολάρουνε. Ναι. Το έχω νιώσει. Δεν... Εάν δεν τρολάρουνε. Ναι. Τότε respect, <laughs> Εάν όλο αυτό είναι τόσο φυσικό. Ναι ψινοφλαούνε, Εγώ Πιστεύω ότι είναι τρόλο όλο. Ναι. Οπότε τρολάρω λίγο και εγώ εντάξει, αυτός, δηλαδή αυτό το ξεκίνησε, να σου πω. <σχε> Θέλω να μου πει <σχε> για αυτό το σκουλαρίκι, που δεν το βγάζει ποτέ. <σχε> Γιατί με αυτό το σκουλαρίκι <σχε> σε γνώρισα <σχε> σαμπούκα, με αυτό το σκουλαρίκι <σχε> ναι, 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 σε βλέπει ναι, 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 ναι. κάποιο τη μουρμούρα, με αυτό το σκουλαρίκι είσαι εδώ. Ωραία, ναι. θα πω. Θα πω. Πρώτη σχέση μου, όταν τη γνώρισα είχε ένα παιδάκι. 6 μηνών. Ε, αυτή τη μικρή, λοιπόν, εγώ τη μεγάλωσα σαν μου. Αυτό είναι το βαφτιστικό τη. Το οποίο εγώ το χάσα. Εγώ φορούσα πάντα στα σταυρωμαρέσει αυτό το πράγμα. Είναι ένα εντύλα. Ναι, είναι νιώσω. πολύ ωραίο. Ε, το χάνω και επειδή κάτι είχα τότε κινητήρα δεν θυμάμαι. Παίρνω αυτό και μου λέει άλλοι άλλη. Μου λέει μαλακά. Είναι το βαφτιστικό τη. Ναι, 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 ναι. Και όντω ευτυχώ μέχρι τώρα δεν το έχω χάσει. Δεν το Αλλά τώρα δεν θέλω και να το επιστρέψω. Έλα. Ναι, ναι, είναι μια. Δεν το περίμενε αυτό. Δεν το περίμενα, όχι. Εντάξει, ναι. Αλλά δεν μπορούσα να πω Θα μπορούσα να πω και ένα ψέμα. Ναι. Αλλά δεν ήθελα. Έχει υπάρξει πατρική φιγούρα για ένα παιδί. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ό,τι και αν. Τι ευθύνη έχει αυτό. Έχει. Ανάλογα τον άνθρωπο. Για σένα. Για μένα, ρε. Για μένα έχει, ρε παιδί μου. Έχει, έχει κάποια στιγμή. Δηλαδή το φιλτράρει και λίγο. Δεν ξέρω πώ είναι βέβαια το βιολογικό. Ε, μου Δηλαδή, σίγουρα είναι αλλιώ ένα παιδί που είναι βιολογικά δικό. Ξέρετε κάτι, δεν ξέρω είναι αν αλλιώς. το πιστεύω αυτό 100%. Ήμουν παρόν εγώ από την καψούρα μου και από την τρέλα μου. Ήμουν παρόν, Είμαι. ελάτε πάμε. Πάμε όπω είμαστε, να μείνουμε μαζί. Πάμε. Το οποίο ναι, μεν έγινε με ένα κίνητρο, αλλά ναι. τέλο πάντων άφησε τι αυτέ τι σχέσει. Μπορείτε... Δηλαδή, ναι. η καψούρα έφυγε. Ε, ναι, η σχέση τελείωσε. Ε, η σχέση μένει όμω. Ναι, Δηλαδή ωραία. ταυτόχρονα το ζει το. Έχει ευθύνη, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχει ευθύνη να είσαι και ζει καλά, βασικά. Αυτό είναι το βασικό. Να, να είναι αυτό ο κάθε α πούμε Να είναι καλά, να μπορεί να δίνει. Γιατί άμα δεν έχει να δώσει. Την... Αυτά τα βρίσκει όλα στην πορεία. Είναι τι σου τυχαίνει, τι θέλει. Κανεί μπορεί να σου πει πώ θα το κάνει. Ναι, ε, δυστυχώς. Το μόνο που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι από τη στιγμή που αμφιβάλλεις αν το κάνεις καλά, το κάνεις καλά. Αυτό είναι το θέμα. Πολύ να αμφιβάλλεις, γιατί άμα αμφιβάλλεις θα ρωτήσεις. Δεν είσαι σαν τους δικούς μου γονείς, και τους γονείς εκείνης γενιάς που δεν ρωτούσαν τίποτα. Και νομίζαν να το κάνω όλα σωστά. Ναι, η από ντροπή Έκλαγε το παιδί και πιο κάτω σαν δαιμονισμένο, α πούμε. Δεν <συμή> ναι, ναι, το πούμε πουθενά. Και θα πούνε το παιδί είναι τρελό. Είναι χαζό. Ναι. Και, και, αντιδρούσαν ανάλογα με σαν είναι τρελό. Ενώ αν ρωτούσαν τον διπλανό, θα του έλεγε διπλανό ότι ξυστήκε το δικό μου το παιδί το κάνει αυτό. Μπορεί είναι τη ηλικία. Την αγαπώ πολύ πάντω την Μαριά Πολύ. Και έχει πάρει και δεν μου μοιάζει καθόλου. <laughs> αλλά, αλλά έχει το χιούμορ μου. Έχει, έχει, πολύ το χιούμορ μου. Δηλαδή θα δει κάτι Πώς και, και θα πει τρελό. Αρρωστημένο. Πώ είναι τώρα. Πέντε. Και λέει αρρωστημένο. Όταν γίνει κάτι αρρωστημένο. <φυ> δεν είναι τέλειο. Έχει χρειαστεί ποτέ να συμβιβαστεί ή να λογοκριθεί σε αυτά που γράφει. Με την καθημερινή εκπομπή του μου τρει με πέντε. Ξέρετε πόσα θα μπορούσαμε να είχαμε πει εκεί πέρα μέσα. Βεβαίτε γιατί τελευταία... έχει τον Νίκο μου τσινάρχικα. Σίγουρα με την επικαιρότητα και όλο αυτό, δηλαδή, γιατί εκεί έχει και κάτι σατυρικό. Αλλά και σίγουρα και στο σενάριο, γιατί σου έχω γράψει αρκετή μουρμούρα και άλλα σύριαλα έχω γράψει. Ε, στα οποία ναι, δεν γράφω αυτό ακριβώ που μου έρχεται. Στη μουρμούρα. Ναι. Τώρα δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσει κι εσύ απλά okay, πώ το φαντάζομαι ναι. εγώ. Ah, Επειδή ah, είναι μια οικογενειακή εμ, σειρά, mm. θεωρώ ότι πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα πει. Ναι, καλέ. Εννοείται, δεν μπορεί να τα πει. Και απλά δηλαδή, όχι απαραίτητα κάτι. Ναι, ναι, ναι. Κάποια δεν, κριτική. Δεν μπορείς, πούμε. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν είναι. Μπορεί να μα πει το πιο κουλό πράγμα που έχει λογοκριθεί, α πούμε, σε Πάμε, κάτι που γράφει. Ναι, ότι δεν μπορεί να πίνει. Α πούμε, δεν θυμάμαι κάτι, είχα γράψει ότι πίνει ο άλλο, όχι ο δικό μου ρόλο, άλλο. Και ότι δεν μπορεί να τον έχουμε έτσι να πίνει, γιατί είναι πρωταγωνιστή. Δεν μπορεί η γυναίκα να πηγαίνει στην, στην, στην τουαλέτα. Να, να τη βλέπουμε, κατάλαβα, δεν είπαμε ότι τη δούμε. Αλλά θέλω να σου πω ναι, κατάλαβα. κάτι τέτοια. Κουλά δηλαδή εντελώ. Κουλά που μπορεί να μην έχουν και καμία εξήγηση. Πιστεύει ότι έχουν, έχει ουσία αυτή η λογοκρισία σε τέτοιου είδου σειρέ, Εσύ, κοίταξε. Εγώ είμαι από άλλη πλευρά. Εγώ είμαι καλλιτέχνη. Δεν, δεν ξέρω. Αν για το μάρκετινγκ έχει τόση ουσία, Ναι, έχει ουσία για αυτού που μετράνε τα λεφτά. Κατάλαβε τι λέω. Αν δηλαδή το να βάλουμε όλα αυτά ναι. το κάνει μη εμπορικό. Για αυτού έχει μια ουσία. Για μένα ω καλλιτέχνη δεν έχει καμία ουσία αυτό. Τι ουσία να έχει να μην μπούμε και να μπούμε τ άλλο. Δεν έχει, δεν δε, 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 δε βοηθάει σε κάτι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι οι χαρακτήρε που έχουν αφήσει εποχή ε, Πάσχ, πάσχανε όλοι. Είχαν πάθει. <laughs> και έτσι είναι. Δεν μπορεί να μην έχει πάθει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον Μαρκορά να είναι με ένα ουίσκι στο χέρι και yeah. να καπνίζει. Και δεν ήταν υπερβολή. Γιατί. Έτσι ήταν. Έβλεπε, δηλαδή είναι σαν, σαν προπ το ουίσκι. Αφού τον έβλεπε τόσο χάλια, έπρεπε να κάνετε το ουίσκι. Γιατί ήταν ο χαρακτήρα αυτό. Υπάρχει κάποιο θεατρικό ή κάποια σειρά που θα θέλει να διασκευάσει. Το θεατρικό ναι, έξω πιο το Noise is off. Αυτό είναι ένα. Το έχουν κάνει πολύ παλιά το Σόσε λεγότανε. Που το είχε κάνει μετάφραση πάνω για το Πούλφα Σουλίσα, δεν δε θυμάμαι ποιο άλλο. Μετά το έχει κάνει και ο Βλαδίμιο Κυριακή τη μια φορά. Είχε γίνει ταινία με τον Μάικλ Κέιν. Είναι, ένα θε... είναι θέατρο μέσα στο θέατρο. Δηλαδή δείχνει τη γενική πρόβα μια παράσταση που όλα πάνε πολύ άσχημα. Την παράσταση από πίσω, δηλαδή ο θεατή βλέπει τι γκουίντε. Καταλαβέ. Η δεύτερη πράξη αυτού του okay. θεατρικού είναι μόνο έτσι. Αλήθεια, γιατί, τώρα. γιατί υποτίθεται είναι ο κόσμο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Είναι αλλού. Είναι αλλού. Okay. Και η τρίτη είναι η Πρεμιέρα, α πούμε, και δείχνει όλη την παθογένεια μέσα. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά θα ήθελα να, να το, διασκευάσω εγώ. Δηλαδή, να μην πάρω την διασκευή του φασουλή, π.χ. Να κάνει δική σου διασκευή. Δική μου να τα φέρω εδώ και να τα κάνω. Παράσταση που θε να βγάλει τώρα, γιατί κάτι συζητούσαμε πριν. Συζητούσαμε μια παράσταση την οποία εγώ ξεκίνησα. Έχω γράψει ένα έργο και θέλω κάποιου ηθοποιού. Άλλο τώρα. Οι οποίοι δεν μπορούν ακριβώ, δεν μα έκατσε το timing. Okay. Και δεν ξέρουμε τώρα τι θα κάνουμε με αυτή την παράσταση. Αν όχι να πάω ξανά τη σαμπούκα, δεν ξέρω, ρωτάω και αυτό όποιον έρμο το δει και με κάτι. ξέρει. Αφού είναι επιτυχημένη ναι. η σαμπούκα και αφού είναι κάτι που το έχει γράψει εσύ. Αφού σου αρέσει η πίτσα γιατί δεν παραγγέλνει. Ναι. ναι. Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Α, μπορεί. Μέχρι να βρει του κατάλληλου τοπιού Έχω κατάλληλους... και αυτό, εγώ έχω και αυτό το κόλλημα. Είναι εντάξει, καταντάει και μονή, απ' την άλλη όμω για να μην τα βαφτίζουμε κιόλα άσχημα. Ε, ο κατάλληλο άνθρωπο για το κατάλληλο πράγμα, ρε παιδί. μου. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Ναι. Δηλαδή, γράφω ένα ρόλο, φτιάχνω ένα κοστούμι θέλω να το φορέσει αυτό. Ε, υπάρχει λόγο. Όχι ότι αν το φορέσει κάποιο άλλο δεν θα είναι. Την παράσταση την έχει γράψει για συγκεκριμένα άτομα. Ναι. Και αυτά ναι. τα συγκεκριμένα άτομα που είναι τώρα που μιλάμε ρε παιδί μου, <laughs> ναι. Πού είναι, φουλ. να του πάρω τηλέφωνο. Ε, θα σου πω μετά πού είναι και ποιοι είναι. <laughs> δεν μπορούν <laughs> του χρόνου, δεν μπορούν. Ποια ήταν η αγαπημένη σου παράσταση φέτο, ποια ξεχώρισε. <laughs> δεν είδα. Δεν είδα, δεν Τη Χέιντουικ ναι. δεν την είδε. Α, ναι, ναι, ο Μήνο. Ήταν, πα, ήταν εξαιρετικό όλο αυτό το Καλά πράγμα. Καλά, εγώ την είδα τη Χέιντουικ πολλέ φορέ. Έπαθα αιμονή. Απλά ο Μήνο ήταν, δηλαδή. Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό και η άλλη κοπέλα. Ανατριχιαστική και οι δύο. Πολύ ωραία. Φο... Ήταν πολύ ωραία. Ήταν θεατρική εμπειρία και αυτό το έργο. Ναι. Αυτό το λέω έτσι εγώ. Δηλαδή δεν ήταν ακριβώ θέατρο. θέατρο. Ήταν θεατρική εμπειρία. Δηλαδή. Α... Μόνο αυτό ήταν νομίζω. Και τον Μπίλεν <laughs> Λούιδα για άλλο λόγο. Θε να πάμε λιγάκι σε ερωτήσει που έχει κάνει το κοινό για σένα. Για πάμε. Είμαι πολύ περίεργο να δω αν συναντήσει τι οι άνθρωποι. Ποιο ρητό είναι αυτό με το οποίο πορεύεσαι στη ζωή σου. Ε, μικρός Μικρό και ποιο είχα. Ποιο. Μικρό ήμουν ένα πανκιό. Τελειωμένο πανκιό. Βλάχο πανκιό. Αλλά τελειωμένο. Ίδιο ο Σιντ ήμουνα. Τότε το μότο μου ήταν Live fast, die young. Κατά τον Die young, το ξεπεράσαμε. Ναι. <laughs> <Με. laughs> δεν μπορώ, τελείωσε. Μεγάλοσα. Okay. Μεγάλωσα. Θέλω να μας πεις <laughs> για τη σχέση σου yeah. με την Πέση Αργυράκη. Κόλαφος, κόλαφος. <laughs> η σχέση μου με την Πέση Αργυράκη ήταν, είναι, ήταν, είναι. Απλά Η Μπέση δεν έχουμε τόσο την επαφή. Αλλά το καλοκαίρι θα κάνουμε μερικές μαζί συναυλίες. Αλήθεια! Εγώ δηλαδή πιο πολύ, η Μπέση... <laughs> όχι πλάγα. <laughs> η Μπέση δεν κάνει και εγώ θα είμαι γκέστα, α πούμε, σε κάποια, ναι. Πολύ, πολύ μυστήρια σχέση. Καταρχά, στάνταρ είχαμε ξανασυναντηθεί με αυτή τη γυναίκα. Κατάλαβε, είναι αυτό. Μάνα γιο. Οκ. Γκομενική σχέση. Μυστήριο παράξενη πολύ. Τίτλο του βίντεο. Είχα γκομενική σχέση με τη δεξιά. Ναι, κλικ Μπέιτ, Ελέη. Ναι, κλικ Μπέιτ. Ε... Η Μπέση Αργυράκη είναι η μάνα μου. Ε, 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 τι άλλο. Τα πολλά με αυτήν πάντω. Δηλαδή και φίλοι και πάρ... κάπω. Ε... Ένα περίπλοκο. Ένα περίπλοκο είναι έντονο. Ένα ειδικόδιο περίεργο, νομίζω. Υπήρχε, υπήρχε, υπήρχε. <laughs> Θέλω να μου πει το morning routine σου. Ξυπνάω, παραγγέλνω. Παραγγέλνω καφέ. Α, δεν έχει καφετιέρα. Έχω δύο καφετιέρε. <laughs> έχω και με κάψουλα, έχω και με το. Α, αυτό το πράγμα. Ούτε καν. Δεν θέλω, θέλω το να τον απέξω. Θέλω δύο-τρία συγκεκριμένα μαγαζιά απέξω. Ξυπνάω. Ιδανικά θέλω να έχω παραγγείλει. Ιδανικά ξυπνάς? θέλω να με ξυπνήσει την τηλεβερά. Τι όχι ξυπνάω. Ανάλογα. Το γύρισμα. Ανάλογα το γύρισμα. Αν έχω γύρισμα 8.30 το πρωί, που είναι ό,τι okay. χειρότερο, με ξυπνάει η βοηθό, η Εύα, τα φιλιά μου. Εύα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάλτε το αυτό, γιατί είναι και. Τη, 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 την έχει δώσει τόσα χρόνια που με ξυπνάει. Αλλά αν δεν ήσουν εσύ, δεν ξέρω τι θα έκανα. 7 και 4 θα σηκωθώ. Θα πάω δεν ξέρω πώς, κανείς δεν έχει απαντήσει πώς θα πάω μέχρι την καφετέρια με το αμάξι. Δηλαδή από εκεί που θα ξεκινήσω, από το σπίτι μου μέχρι εκεί, δεν ξέρω πώς πηγαίνω. Μετά παίρνω τον καφέ, όλα γλυκένον, είμαι πάρα πολύ του καφέ, είμαι Το άρρωστος. Κι αν δεν έχω γύρισμα, θα ξυπνήσω πάντα. Θα ξυπνήσω 10, 11, 10, 11, 11, 11, δύο. Και αυτό. 11, Τσιγάρο. 11, Τσιγάρο δηλαδή, ανοίγουν τα μάτια, Ντάξει, η εντολή ντολή ντολή ντολή. έχει δοθεί πιο πριν, απαγορεύεται αυτό. Όχι. 11, δεν 11, να το 11, Όλοι μου το λένε. 11, να το 11, 11, 11, 11, 11, τωρα δεν 11, θελεις 11, Ποια είναι η χειρότερη δουλειά που έχει κάνει. Έχω δουλέψει σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων. Στο οποίο ήταν φίλο μου. Ναι, Σε ένα σου μου το πλυντήριο και με έδιωξε τη δεύτερη μέρα. Mm. Ναι, ναι, ήταν Λεϊνό. Ωραία. Του είπα κάτι ψέματα, ότι άρχισε. Δει. Τα φυλάδια. Έχω μοιράσει φυλάδια. Ζωή μου. Ναι. Έχω μοιράσει φυλάδια. Και στα φυλάδια έκανα ακριβώ αυτό που έκανα στο Μουτσίνα μετά. Βαριόμουνα στα φυλάδια και έφτιαχνα τραγούδια που μιλούσαν για τα φυλάτια. Πολύ γνωστά τραγούδια, ξέρω εγώ μετά από σαν το χάος. Το τραγουδούσα στου άλλου για να περνάει ώρα. Και ξαφνικά μετά από μερικά χρόνια κάποιο μου είπε να γι' αυτό. Αυτό ήταν τέλειο. Πραγματικά είχε... είναι τέλειο αυτό. Ήταν πολύ ωραίο. Αλλά αυτό με τα φιλάδια. Βασικά αυτά έχω κάνει. Φιλάδια και μια φορά εκεί, δύο μέρες στο δύο μέρε στο πλυντήριο. Αυτό ήταν το κρίμα. Πολύ κρίμα. Εύχομαι να σου άρεσε. Μια χαρά. Θέλω μια χαρά. να μου πει. Ναι. Ε, άλλη μια επανάληψη, πού θα σε δούμε το καλοκαίρι. Θα με δείτε το καλοκαίρι. Μαύρη σαμπούκα. σαμπούκα Στι 6 Ιουλίου ξεκινάμε πρεμιέρα στο θέατρο Βεάκιο. 6 Ιουλίου. Α, αυτό θα σε λίγε μέρε. Σε λίγε δηλαδή. μέρε είναι στο Βεάκιο, ψάχτε το, ελάτε. Ε, όχι ότι με νοιάζει. Ελάτε. <laughs> Ελάτε. <laughs> και μετά θα είμαστε παντού. Δηλαδή από, από 8 Ιουλίου που ξεκινάει η Αλεξάνδρου. Σε όλη την Ανεξάνον, Ελλάδα τέλος πάντων. Όπου είστε και μας βλέπετε. Κάντε ένα κόμπο. Μπείτε στο Instagram της Μαύρης Αμπούκας ή στο δικό μου το Λος Παπαδημητρίου. Θα τα δείτε τα προγράμματα εκεί όλα. Θα είμαστε κάπου κοντά στην πόλη σας σίγουρα. Θέλω Είσαι... να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε. Μ' αρέσει πολύ την φορά.